Στον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι ο πρώην Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και είναι βουλευτής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Και αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας. Βεβαίως, ο κύριος Δημήτρης Βίτσας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας, κύριε Βίτσα. Τι κάνετε? Τι να πω, και εγώ έχω την ίδια απορία. Γιατί. όχι η απορία τι κάνω, ξέρω τι κάνω. σήμερα φοβερή κίνηση στους δρόμους. Πάρα φοβερή, πολύ. Ναι. Πού ναι. Πηγαίνουν όλοι αυτοί? Για πες μου. Συμβαίνει κάτι, δηλαδή, και υπάρχει κάποιο κάποιο. Τίποτα δεν συμβαίνει. Υποτίθεται και τα σχολεία είναι κλειστά ή ό,τι δούλευε τις προηγούμενες μέρες δουλεύει και σήμερα. Πολύ κίνηση, ναι. Εγώ και άλλο ερώτημα. Για την Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων στην Βουλή. Για να πάρω και ήταν κίνηση φοβερή μέρας... Και αν έχει σήμερα τέτοια κίνηση, φανταστείτε αύριο που θα έχει και απεργία, ναι. Τι θα γίνεται, που έχουν απεργία τα μέσα μεταφοράς. Ερώτηση κρίσεως, είδατε κανέναν αστυνομικό σε όλη τη διαδρομή σας να κάνει ελέγχους? Δεν κάνω εγώ έλεγχο της αστυνομίας. Όχι, αλλά δεν είστε εσύ υπέρ των ελέγχων. Γιατί τα περισσότερα παιδιά της αστυνομίας να με γνωρίζουν. Βέβαια, αφού ήσασταν εκεί. Όχι για να κάνουν σε εσάς έλεγχο. Αν γίνονται έλεγχοι γενικά, αν είδατε να γίνονται έλεγχοι σε μέσα, σε οχήματα, αυτό λέμε. Κοίταξε, επειδή αντικειμενικά κάθε δύο μέρες το αργότερο βρίσκομαι στη Βουλή και άρα έρχομαι και ιδιαίτερα από τη Συγκρού. Υπάρχουν έλεγχοι, υπάρχουν άνθρωποι της αστυνομίας. Μάλιστα. Μάλιστα, άρα γίνονται. Ναι. Τώρα, να ρωτήσουμε κάτι. Τώρα, επειδή εσείς έχετε ένα ψύχρεμο λόγο και ένα σοβαρό λόγο, είδαμε χθες μια λεκτική αναφορά του κυρίου Γεραπετρίτη, που εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν ήταν και πιο επιτυχής, αλλά προφανώς δεν ήθελε να πει αυτό που του απέδωσε, να γίνεται viral, να αξιοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι, και από την αντιπολίτευση. Είδα σήμερα τον κύριο Πολάκη να έχει ανεβάσει στο Facebook διάφορα που λέει ο Γεραπετρίτης, που τα βάζει στο στόμα του. Θεωρείτε ότι σε αυτή την δύσκολη συγκυρία θα πρέπει να γίνεται αυτό γενικά από όλα τα κόμματα, ή θα πρέπει να είμαστε λίγο έτσι πιο μετρημένοι και να μην χρησιμοποιούμε τους νεκρούς για πολιτικά ωφέλη? Και το λέω προς όλες τις κατευθύνσεις αυτό, έτσι. Κανένα δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τους νεκρούς, ούτε να αναφέρεται στους νεκρούς, είτε για πολιτικά ωφέλη, είτε για οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεύτερο, εγώ καταλαβαίνω ότι ο κύριος Γεραπετρίτης θέλει να πει κάτι, είπε κάτι άλλο, προφανώς. Αλλά το είπε. Δηλαδή, τι εννοώ ότι είπε? Υπάρχει ένα πράγμα. Δεν είναι κακός άνθρωπος, ούτε ο κύριος Γεραπετρίτης, ούτε κάποιος άλλος από την κυβέρνηση. Όμως σκέφτονται πάρα πολύ, πώς να το πω, νεοφιλελεύθερα. Δηλαδή, σκέφτονται, αν πάρουμε τώρα γιατρούς, τι θα τους κάνουμε όταν θα τελειώσει η πανδημία? Αν φτιάξουμε κι άλλες ΜΕΘ, τι θα τις κάνουμε όταν θα τελειώσει η πανδημία? Ναι, αλλά να σας πω τι λένε. Αυτό είναι λάθος σκέψη. Ξέρετε, ο κύριος Σκυλακάκης, μάλιστα, εχθές στην Βουλή, το είπε πολύ καθαρά. Γιατί? Και υπάρχουν μερικά πράγματα που, πρώτον, είμαστε πολύ πίσω, ναι, σαν χώρα. Στο ΕΣΥ είμαστε πίσω. Ναι, προφανώς. Στα ζητήματα της υγείας και σκεφτόμαστε και με πίσω λογικές. Στα ζητήματα της παιδείας είμαστε πολύ πίσω σαν χώρα. Δεν είναι, λέω, για την κυρία Κεραμέως. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά και προηγούμενα. Λοιπόν, άρα έχουμε πολλά να κάνουμε. Κύριε Βίτσα, το ένα και το δεύτερο. Ναι. Επιτρέψτε μου να πω το εξής. Ναι. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που στο χωριό, το Πέρκο Ορεινής Ναυπακτίας, λέμε καλύτερα να περισσεύει παρά να λείπει. Ναι, και αυτό σας. Καμία αντίρρηση, αλλά δεν περίσσεψε κάτι επί ΣΥΡΙΖΑ. 557 ΜΕΘ αφήσατε και τις έχουν πάει 1.200 τόσο. 557 ΜΕΘ, ναι, συν 300 των ιδιωτικών νοσοκομείων, 800 τόσο. Ναι. Αλλά... και τώρα είναι 1.200 τόσες. Αλλά νομίζω ότι είναι μια, επιτρέψτε μου να πω, άνος. Γιατί το ερώτημα... Είπατε, ήταν μια... Δεν ακούστηκατε. Το πραγματικό ερώτημα, ναι, σε αυτή την περίοδο που έχουμε πανδημία, είναι πόσες ΜΕΘ θα φτιάξουμε, πόσα τεστ θα έχουμε... Πόσους γιατρούς χρειαζόμαστε, πόσο νοσηλευτικό προσωπικό χρειαζόμαστε, γιατί
Το άλλο είναι μια κουβέντα ωραία να την κάνουμε. Προσέξτε, εγώ... είναι αυτό που λέτε είναι σωστό, αλλά μήπως μαζί με το πόσες χρειαζόμαστε και το πόσες κάνουμε πρέπει να μπει και το πόσες μπορούμε να κάνουμε. Γιατί το θέμα είναι άλλο να λες τι πρέπει και άλλο να, και να μην λες και τι μπορεί. Διότι αν δεν μπορεί, μόνο με το πρέπει δεν είναι μισή αλήθεια. Και αν μου επιτρέπετε... Εγώ έρχομαι λοιπόν στα λόγια σας, έρχομαι στα λόγια σας και λέω ότι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε, δεν το κάναμε όσο θες, να το κάνουμε τώρα δηλαδή, δεν είναι εκεί το πρόβλημα, είναι να πούμε στους 6 επόμενους μήνες τι πρέπει να κάνουμε και πόσα λεφτά έχουμε, άρα και τι μπορούμε να κάνουμε. Να συμφωνήσουμε όλα τα κόμματα μαζί σε αυτό το πράγμα. Να πούμε ότι ρε παιδιά, ο κύριος Τάδε και τα λοιπά, λοιμοξιολόγος ή τέτοια, να αναλάβει αυτό το σχέδιο, να το πάρει στους ώμους του, να γίνει υπουργός υγείας και να μην μεταφέρεται το χρέος σε κανέναν. Και να πούμε κιόλας ό,τι λέει η Επιτροπή να είναι απαλλαγμένο από πολιτικές πιέσεις και να τις έχουμε εμπιστοσύνη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εντάξει, τώρα αν ήταν, κύριε Βίτσα, ωραία είναι όλα αυτά τα οποία λέτε και τα λένε όλες οι αντιπολιτεύσεις. Αλλά λογικά εσείς τώρα, αν είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ, λογικά είναι, αλλά εάν ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα ήταν στην κυβέρνηση, θεωρείτε ότι ο κύριος Τσίπρας, ειλικρινά θέλω να μου απαντήσετε, θα δεχόταν μια ανάλογη πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη και μάλιστα όταν θα είχε εκλεγεί με 40% και θα είχε και 158 βουλευτές. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάθε κυβέρνηση κρίνεται στις εκλογές. Αν τα πάνε χάλια, στις εκλογές θα τους μαυρίσουν όπως μαυρίσαν και εσάς. Τώρα το να λέτε εσείς έλα να συγκυβερνήσουμε είναι λίγο... Πώς να σας το πω. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω. Πώς δεν είναι. Δεν λέμε να συγκυβερνήσουμε. Είπαμε να θέλει να πει ο Τσίπρας στον Κυριάκο να τα φτιάξουν μαζί. Αλλά σας λέω, η απάντηση στην ερώτησή σας ήταν ότι αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση... Ναι, θα το έκανε, πέστε το. Θα έκανε το πρόγραμμά του ή θα έκανε αυτό. Η απάντηση σε αυτό μπορεί να το πει μόνο αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση. Ναι, γιατί όταν ήταν, ανάλογο γεγονός, έδειξε να άλλα. Να σας πω εγώ εύκολα τώρα, εύκολα μπορώ να σας πω, ναι, θα το κάναμε. Θα με πιστέψετε? Όχι, βέβαια. Δίκιο λοιπόν, άρα τσάπα συζητά. Ναι, αλλά δεν έδειξε, θέλω να πω, και ο κύριος Τσίπρας ότι θέλει γενικά την εθνική συνεννόηση στην προηγούμενη θητεία. Κοιτάξτε, γιατί οι κυβερνήσεις, να σας πω, εκλέγονται για να κυβερνήσουν. Αυτές έχουν την ευθύνη τώρα. Βεβαίως. Και μια αντιπολίτευση η οποία, θα έλεγε κανένας, επιδιώκει και θέλει να κυβερνήσει, πρέπει να δρά, ιδιαίτερα σαν αξιωματικά, σαν να ήταν κυβέρνηση. Με αυτή τη λογική να είναι η σκέψη. Βέβαια, συμφωνούμε. Με αυτή τη λογική να είναι η σκέψη. Απόλυτα. Εγώ όμως θέλω να σας πω το εξής. Γιατί είχαμε μια διακοπή προηγούμενα. Έχω πάρα πολλά τηλέφωνα, έχω πολλούς ανθρώπους με τους οποίους συζητάω κτλ. Με θλίβει το γεγονός ότι με ρωτάνε πολλές φορές πότε θα σταματήσει το lockdown. Ναι. Ενώ και τους λέω, ρε παιδιά, ρωτήστε με πόσα τεστ έχουμε διαθέσιμα και μπορούμε να κάνουμε. Ρωτήστε, γιατί και ο κόσμος έχει. Πόσους γιατρούς έχουμε. Δεν τους καταλαβαίνω. Ζούμε μια τεράστια πίεση. Ναι, γιατί είναι και η οικονομία. Από εκεί και πέρα, να έχετε εμπιστοσύνη. Ναι. Και αν χρειαστεί να συνεχιστεί το lockdown, να συνεχιστεί. Βέβαια. Μισό λεπτό. Σωστά τους τα λέτε. Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Βίτσα. Επειδή το άκουσα ως ρεπορτάζ σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι στη χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα υπήρξαν βουλευτές σας, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, και ο κύριος Πολάκης και άλλοι, που ζήτησαν από τον κύριο Τσίπρα να ανεβάσει πολύ τους τόνους της αντιπολίτευσης το επόμενο διάστημα. Θεωρείτε ότι είναι ένα λογικό αίτημα, ότι πρέπει να γίνει ή ότι πρέπει να ξεπεραστεί η πανδημία και μετά να ανεβάσετε τους τόνους, να ζητήσετε το λογαριασμό, να κάνετε έλεγχο, οτιδήποτε άλλο? Εγώ θεωρώ το εξής, ότι η κριτική της αντιπολίτευσης σε οποιαδήποτε κυβέρνηση και στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, όπως θα πρέπει να έχει το εξής χαρακτηριστικό. Δεν κάνατε αυτό, δεν κάνετε εκείνο, τη λογική κάντε το. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Δηλαδή, αν πω εγώ ότι ο Τάδε είναι άσχετος και
Καλά, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι ο φιλελεύθερος. Ναι, αλλά σε αυτό κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Όχι, δεν κινείται πάνω σε αυτό. Μα ακόμα και τις φράσεις του Γεραπετρίτη τις κόβει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός. Μένουμε όρθιοι δύο. Προτάσεις Τσίπρα, προτάσεις Ξανθού, που είναι οι ίδιες προτάσεις. Όλα αυτά ωραία. Δεν μου απαντήσατε όμως το ερώτημα. Θεωρείτε ότι πρέπει να ανέβουν οι τόνοι όπως ζητάνε βουλευτές σας ή όχι? Σας απάντησα. Σας είπα, αν είναι να ανέβουν οι τόνοι πάνω σε αυτή τη λογική. Κάνε αυτό και το άλλο. Στη λογική... Αν είναι να ανέβουν οι τόνοι στη λογική, ας πούμε, της κοκορομαχίας, ο κόσμος θα πει, καλά ρε παιδιά, εδώ δεν έχουμε να φάμε. Άσε το μόνο. Εδώ αρρωσταίνουμε. Και εσείς κοκορομαχείτε. Δείξτε το πραγματικό ενδιαφέρον. Πάρτε αυτά που είπε ο Τσίπρας, αν θέλετε εσείς, έξω από το γεννηματά. Εμένα με εκφράζουν απόλυτα. Που μίλησε απόλυτα πάλι για θανάτους. Ή την Βορυχία όμως που καταγγείλαμε, δεν ήταν που καταγγείλατε. Με συγχωρείτε, μίλησε για θανάτους. Πεθαίνει κόσμος. Φυσικά και πεθαίνει κόσμος. Δεν είναι τρομερό το γεγονός ότι μέσα σε 3-4 μέρες είχαμε 300-400 νεκρούς? Φυσικά, αλλά αυτή είναι η αντιπολίτευση. Είναι δυνατόν μέσα σε μια πανδημία, θα μου πείτε εσείς, να μην πεθαίνει κόσμος? Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και η τελευταία είναι δυνατόν, ερώτηση... Αλλά πείτε το στους συγγενείς τους που πεθαίνουν. Η τελευταία... Το βασικό ζήτημα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή... Και να κλείνουμε με αυτό, κύριε Βίτσα, γιατί ήδη έχουμε υπέρβαση. Εγώ δεν θα πάρω τα συνήθη. Αυτή τη στιγμή στην Πέλα, για παράδειγμα, έχουμε σε σχέση με τον πληθυσμό το μεγαλύτερο ποσοστό κρουσμάτων και, αν θέλετε, πιθανά και θανάτων. Ένα ειδικό πρόγραμμα, είτε για τη Θεσσαλονίκη ή για την Πέλα, για τώρα και μετά που θα περάσει η πανδημία, αλλά πρέπει να νικήσουμε πρώτα τον κορονοϊό για να συζητάμε αυτό, είναι αναγκαίο. Μάλιστα. Είναι αναγκαίο. Η ενότητα δεν έρχεται μόνο ότι κάτω και ότι κάνεις, εγώ θα σου κάνω μετά από 6 μήνες κριτική. Δεν γίνονται έτσι πράγματα. Η ενότητα γίνεται ακόμα και μέσα από τσακωμό δικό μου με τον κύριο Τάκη. Σωστό. Απλά φυσικά να είναι επί της ουσίας, να μην είναι αυτό. Ωραία. Που είπατε, κοκορομαχία. Σωστό. Λέγεται δημιουργική σύγκρουση. Σε αυτό συμφωνούμε απολύτως. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε κύριε πολύ, κύριε Βίτσα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι...